Να πούμε ότι η επίσκεψη του Μαλτέζου Πρωθυπουργού στη χώρα μας, εδώ στην Αθήνα σήμερα, εντάσσεται στο πλαίσιο της άσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την περίοδο από την Μάλτα. Να παρακολουθήσουμε λίγο τι λένε εδώ, λίγο πριν αποχωρήσουν οι κάμερες. Θέλω να σας καλωσορίσω στην Αθήνα για ακόμα μια φορά στο πλαίσιο της Προεδρίας της Μάλτας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας. Έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Η Προεδρία σας συμπίπτει με την 6η επέτειο, τα 60η επέτειο της συνθήκης της Ρώμης και πιστεύω ότι αποτελεί αυτό μια ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσουμε το ευρωπαϊκό μας όρομα στους πολίτες μας και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να δώσουμε τα θετικά σημάδια για το κοινό μας μέλλον, τα θετικά σημάδια στους πολίτες μας, γιατί η Ευρώπη χρειάζεται ένωση, συνοχή και αλληλεγγύη. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα να είμαι ξανά εδώ στην Αθήνα. Βρισκόμαστε στις αρχές του τρίτου μήνα της Προεδρίας μας, που προσπαθεί να δώσει μια διάσταση όχι μόνο ευρωπαϊκή, αλλά και μεσογειακή. Είμαστε πολύ κοντά στις καρδιές μας και νομίζω αυτά που ξεκινήσαμε πριν από ένα μήνα με τη σύσκεψη των μεσογειακών χωρών ήδη έχει κάποια θετικά αποτελέσματα και αυτό δεν αποτελεί ένα κλειστό κλαμπ, αλλά όλα αυτά τα έχουμε κοινωνήσει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε ζητήματα. Ελπίζω ότι αυτό που θα κάνουμε στη Ρώμη, και είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι μόνο μία γιορτή, αλλά θα αποτελέσει και μία βάση για να δώσουμε κατευθύνσεις όσον αφορά το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει τις κατευθύνσεις όσον αφορά το μέλλον μας στην Ευρώπη, αλλά και τη στρατηγική μας για την αντιμετώπιση του Brexit και φυσικά και άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό. Έχουμε ήδη πετύχει κάποια πράγματα. Φυσικά ήμασταν διχασμένοι όσον αφορά το κομμάτι της μετανάστευσης, αλλά τώρα έχουμε μπει σε μια σημαντική συζήτηση όσον αφορά τις διαστάσεις αυτού του ζητήματος. Θέλω να το συζητήσω μαζί σου, παρόλο που έχουμε κοινή αντίληψη για αυτά τα πράγματα. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η κοινή μας στάση και να δούμε πώς μπορούμε να προοδεύσουμε σε αυτούς τους 6 μήνες της Προεδρίας μας. Αυτή λοιπόν ήταν η σύντομη συνομιλία που είχαν μπροστά στις κάμερες οι δύο πρωθυπουργοί.